Με το βαθμό της ισοπαλίας έφυγε από το ΆΚΑ ο ΠΑΟΚ μένοντας το 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ. Ο δικέφαλος που έμεινε με 10 παίκτες στο 17ο λεπτό βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Βρήκε την ισοφάριση από εκτέλεση φάουλ του Κούρτιτς. Κάπως έτσι οι Θεσσαλονικείς διεύρυναν ακόμα περισσότερο το αίτητο σερί τους στα ντέρμπι με την ΑΕΚ. Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου έχει πλέον 11 διαδοχικά ντέρμπι χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Για να βρει κανείς την τελευταία νίκη της ΑΕΚ πρέπει να γυρίσει στον Ιούλιο του 2020, όταν είχε κερδίσει με 2-0 τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τα play-off. Ενώ η τελευταία νίκη της στο ΆΚΑ ήταν στις 5 Νοεμβρίου του 2017. Από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το non-stop πρόγραμμά του και πλέον καλείται να στρέψει την προσοχή του στο παιχνίδι με τη Λαμία, που θα διεξαχθεί στο φινάλε της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να υπολογίζει στον Χάρη Τσιγκάρα που αποβλήθηκε χθες και μένει να φανεί αν θα έχει στη διάθεσή του τον Ανδρίγε Ζίβκοβιτς που έμεινε στη Θεσσαλονίκη και δεν βρέθηκε στην Αθήνα για τον ντέρμπι. Ο δικέφαλος του Βορρά έχει μπροστά του τη Λαμία και κατόπιν το πρώτο παιχνίδι με τη Γάνδη για το Europa Conference League πριν από τη Σέντρα στα play-off. Με το Ρουμάνο τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα του σε αυτό το δύσκολο σερί που συνεχίζεται.